Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, αυτό που προλογίσαμε, τα μηνύματα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία μίλησε στην εφημερίδα Bild, σύνδεση με τη Βόνη και τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Γιάννη. Έτσι είναι, Μάρκο. Καταρχάς, βέβαια, να πούμε ότι γιορτάζουμε την Κυριακή του Πάσχα στη Γερμανία, μια σημαντική γιορτή για την καθολική και την ευαγγελική εκκλησία. Στην εποχή του κορονοϊού. Αλλά και μια μελαγχολική. Έτσι ακριβώς, μια μελαγχολική γιορτή, άδειες εκκλησίες, άδειοι δρόμοι, άδεια μέσα μεταφοράς και στην ίδια τη Γερμανία ο τουρισμός έχει καταρρεύσει. Ένα ενδεικτικό στοιχείο, οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι υπολογίζουν ότι η μείωση των κρατήσεων αυτές τις μέρες του Πάσχα φτάνει το 80% σε σχέση με τις αντίστοιχες ημέρες πέρσι. Για τη συνέντευξη της Ursula von der Leyen στην εφημερίδα Bild, πράγματι ήταν σαφές το μήνυμα που έστειλε στους Γερμανούς αναγνώστες. Τους συμβουλεύει, όπως λέει, να μην κλείσουν ακόμη διακοπές για το καλοκαίρι. Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνει, ακόμη δεν υπάρχει αξιόπιστη πρόβλεψη για το τι θα γίνει τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Σημαντικό βέβαια αυτό, καθώς βρίσκεται μπροστά μας η τουριστική σεζόν με μάλλον απεσιόδοξες προβλέψεις. Είχαμε και κάποια άλλα ενδιαφέροντα πολιτικά μηνύματα αυτές τις μέρες. Ξεχωρίζουμε εκείνο του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Ο Frank-Walter Steinmeier σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμά του επισημαίνει ότι η κρίση του κορονοϊού είναι μια δοκιμασία για την ανθρωπιά μας και ότι απαιτείται αλληλεγγύη όχι μόνο εντός συνόρων αλλά και στην Ευρώπη. Όπως χαρακτηριστικά λέει, 30 χρόνια μετά την επανένωση και 75 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, οι Γερμανοί έχουν όχι μόνο την αποστολή αλλά και την υποχρέωση να επιδείξουν αλληλεγγύη. Και ένα τελευταίο, μια μοναδική χειρονομία είχαμε επίσης, Μάρκο, με αφορμή την κρίση του κορονοϊού. Ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας στη Γερμανία και ο επικεφαλής της Ευαγγελικής Εκκλησίας για πρώτη φορά εμφανίστηκαν μαζί σε ένα κοινό τηλεοπτικό εμψυχωτικό μήνυμα για να δώσουν και εκείνοι το δικό τους μήνυμα ότι η δύναμη της ζωής θα επικρατήσει, θα υπερνικήσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Μάρκο. Ένα κοινό τηλεοπτικό διάγγελμα με ιδιαίτερη σημασία στη δύσκολη εποχή που βρισκόμεθα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.